πράγμα να πιστεύουμε απαλά με καθαρή καρδιά. Γι' αυτό είναι ο σκοπός μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να την έχουμε πέντα κάθαρη και να παρακαλάμε τους Αγίους μας, οι οποίοι είναι οι πρεσβευτές μας, οι μεσίτες μας, και για τον Αγίο μας βλέπουμε την παρουσία του Κυρίου μας, του Γλυκύτατου Ιησού. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή η αγάπη σας είναι τεράστια και δέχομαι πάρα πολλά τηλεφωνήματα, τόσο που δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ, φοβάμαι ότι μήπως με έχετε παραξηγήσει. Νομίζετε ότι η κυρία Αρκουνάη Σιδέρη μπορεί να κάνει κάτι για σας. Εκείνο που μου έδωσε ο Θεοπογέροντας και σας το λέω με όλη μου την καρδιά, είναι να μου μεγαλώσει την αγκαλιά μου και να του λέω «Γέροντα, πάρε τους αδελφούς μου». Μου είχε πει ότι δεν χρειάζεται να παίρνεις ονόματα. Θα φωτογραφίζεις όλους τους αδελφούς σου και αυτούς που βλέπεις και αυτούς που δεν βλέπεις, θα φωτογραφίζονται μέσα στην καρδιά σου και θα εύχεσαι συνεχώς ό,τι και δουλειές να κάνεις και σε όποιο διακόνημα να είσαι, θα εύχεσαι και θα προσεύχεσαι για τους αδελφούς. Και τους εν ζωή και τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο σας λέω εγώ, μην με παραξηγήσετε, που δεν παίρνω ονόματα, διότι και το ονόματο που πολλές φορές βρίσκω στη ζάντα μου, έτσι που έχετε ρίξει, είναι γεγονός. Τι κάνω, αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι. Ζυμώνω με το ψευχή το πρόσφορό μου, όπου εκεί μνημονεύω, παρακαλώ τους Αγίους να με βοηθήσουν, γιατί αυτό το πρόσφορο δεν είναι ένα ψωμί απλό. Θα κάνουμε προσευχή, θα ζυμώσουμε το πρόσφορό μας και εκεί θα μνημονεύουμε τα ονόματα, αυτό που πραγματικά μας έχουν πει ή αυτό που γνωρίζουμε ή αυτό και που δεν γνωρίζουμε. Για να το πάμε πού? Στον ιερέα. Ο ιερέας είναι εκείνος πραγματικά που θα στείλει αυτά τα ονόματα στον Κύριό μας και Θεό μας και θα σας καταθέσω ομολογίες και κοιμημένους που παρίσταται στην Αγία Πρόθεση την ώρα που μνημονεύει ο ιερέας. Τι σημαίνει αυτό, ότι εκτιμούμε, πιστεύουμε, εγκολπωνόμαστε το μυστήριο της ιεροσύνης, που πραγματικά χωρίς αυτό θα είμαστε ένα τίποτα. Θα είμαστε αγρίμια. Η ιεροσύνη είναι σπουδαίο μυστήριο. Χωρίς την ιεροσύνη, το μυστήριο της ιεροσύνης, δεν θα είχαμε, έλεγε ο Άγιος Γέροντας, ούτε τη βαπτισία, ούτε το μυστήριο του γάμου που είναι μέγα, μέγα της βαπτίσεως, μέγα του κρίσματος, μέγα του γάμου, μυστήρια μεγάλα και όλα τα μυστήρια, τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας, που δεν θέλουν καμία έρευνα, αλλά μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας, τα πιστεύουμε και τα εντός εισαγωγικών, με μια πνευματική έννοια, τα χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν εσείς, έχετε ονόματα, καλέσουν κυρίες, καλοί μου, κύριοι, αγάπητα αδέλφια μου, αγαπημένα. Έτσι να κάνετε τα ονόματα. Δώστε νόημα στη ζωή σας. Δεν λες πάτο και πήγαινε στην εκκλησιά με το πρόσωπο. Ό,τι έχετε, ασθένεια έχετε, κοινωνικό πρόβλημα έχετε, ζυμώστε, γονατίστε, κάνετε προσευχή και ζυμώστε πρόσωπο. Και θα σας καταθέσω βίωμά μου, Αγίου, ο οποίος μου ζήτησε πρόσωπο. Θα το πω
the unconscious. Κάποια φορά, γυρίζοντας από μία ιεραποστολή, στο δρόμο είχα έναν μεγάλο πειρασμό. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ μέσα στο χώρο. Η ομιλία ήταν, δεν ξέρω κι εγώ, πολύ θα ήθελα να την ακούσω, γιατί είναι πρόσφατο το γεγονός. Γιατί δεν θυμάμαι κι εγώ τι λέγω. Ο γέροντας τώρα μου ανοίγει το δρόμο για να σας πω. Θέλησε λοιπόν κάποιο ζευγάρι να πει ότι θα μεταφέρω εγώ την κυρία Σιδέρη, θα την πω, πάω εγώ στο σπίτι. Και τώρα, τι είναι αυτά που μας είπες και που μας τα είπες, όμως, αδέλφια, σεβαστή μου πατέρα, μέσα στο αυτοκίνητο που μπήκα, είχε ένα φοβερό πάρο. Ήθελα να το ρωτήσω τον οδηγό, τι ήταν αυτό που είχε βάλει στο αυτοκίνητό του να έχει μια τέτοια ευωδία στην θέση που καθόμουν εγώ. Δηλαδή και φυσικά μύριζε όλο, δεν ξέρω, πάντως σε μένα μου μύριζε μια θαυμάσια ευωδία. Και είχα πάντα στη σκέψη μου και στο στόμα μου να μου κάνω την ερώτηση. Τι ωραίο κοσμητικό έχετε βάλει, κύριε, στο αυτοκίνητό σας. Τι είναι αυτό, να το ζητήσω κι εγώ να το βάλω στο αυτοκίνητό. Αυτό ζητούσα, αδέρφια. Όμως ο κύριος σχολίαζε, έβριζε, έκανε, σταμάτα τώρα, μας έχεις εκνευρίσει, τρέχουμε όλοι τσοπίσω σου, η γυναίκα του δεν μιλούσε. Εγώ δεν άκουγα, δίκιο έχετε που έλεγα, δίκιο έχετε. Όμως έφτασα με κάποια στιγμή στο σπίτι, μου εδώ θα μ' αφήσετε, εδώ είναι το σπίτι σας, εδώ. Είμαι να κατέβω, αλλά αυτή την ώρα δεν θυμήθηκα να τον ρωτήσω, επειδή ήταν εκνευρισμένος πολύ, εγώ σ' είχα ακούσει. Και τι μου λέει. Τέλος πάντων, σου είπα κι εγώ μια λέξη παραπάνω, αλλά μου άφησε το άρωμά σου τουλάχιστον. Μυρίζει το κάθισμα που καθόσου να μυρίζει κάτι. Λέω κι εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δεν πειράζει. Θα να πούμε μια, θα δώσει ο Θεός να σας ρωτήσω μια άλλη φορά. Δεν έχω. Να τον ρωτήσω τι αποσμητικό έχασε. Αφού το διέγνωσε ο κύριος και με ρώτησε, θα ήταν το θεώρησα, όχι ότι το σκέφτηκα, μην νομίζετε. Αυτά, όταν αφήνεσαι μέσα στη βάρη του Θεού, ενεργείς πια, αλλά δεν θέλεις να ρωτήσεις, δεν θέλεις να πεις την περιέργεια, δεν θέλεις τίποτα. Έχεις αυτή τη χαρά της αυστηρής κριτικής. Όμως, όλα χρειάζονται. Μπαίνω στο σπίτι. Ναι, παιδί μου, μου λέει ο σύζυγός μου, πολύ άρεσε και θα αρχίσει. Γιατί θα δει τι θα αποφύγει να δω έναν έναν αγγλικό. Είχα αργήσει πολύ. Μπαίνω στο σπίτι. Πολύ άρεσε, βρε παιδάκι μου, άρχισε πολύ και ανησυχήσαμε. Δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είδα την ώρα. Συγγνώμη, αυτή την ώρα χτυπά το τηλέφωνο. Η ώρα ήταν 12 παρατέταρτο. Κυρία Σιδέρη, μάλιστα, σας παίρνουμε και δεν σας βρίσκω. Μάλιστα, τι θέλετε. Έχω κάτι για εσάς. Έχει στείλει κάποιος γέροντας κάτι για εσάς. Τι είναι αυτό. Είναι ένα υιοήψαγμα, λέει. Πού να σας βρούμε να σας το φέρω. Λέω να έχουμε να το πάρουμε. Μου έδωσε τη διεύθυνση ο άνθρωπος και πήγαμε με το σύζυγο την επομένη και το πήραμε. Αρχίζει τώρα. Είδατε μέσα στη ζωή μας. Και είστε ένα χώρι και το έτσι και το αλλιώς. Όταν μου είπε για άλλο λιτσανό, σάντηκα πολύ. Λέω πώς θα το διατηρήσω εγώ μέσα στο σπίτι μου. Να το πω που λέω σε πατέρες. Επίδα το πήρα, πήγαμε με τον σύζυγο. Ο σύζυγός μου, όντως και εκείνος, προβληματίστηκε. Λέει πώς θα το διατηρήσουμε, βρε Γιάννη μου. Αυτό το πράγμα πρέπει να είναι σε ναό. Σκέφτηκα λοιπόν, από κάτω είχε κυρία Σιδέρη. Σας παρακαλώ, μην με ρωτήσετε, αυτό είναι για εσάς. Το τηλέφωνο μου, γέροντας τώρα,
το τηλέφωνο τη γέφυρα. Την άλλη μέρα τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάτε μου, που παρέλαβε το λέξανε. Τι νόσο Αγίου είναι, μου λέει να τον ρωτήσετε εσείς. Λέω: ευχαριστώ πολύ, πάτε, θα το κάνω, αλλά μήπως πρέπει να το δώσω σε κάποιον ιερέα, πώς να το κρατήσω σπίτι. Α, δεν κάνω δοκουμάτων, εγώ πήρα μήνυμα να σας το προσφέρω σε εσάς. Ρωτήστε το και ό,τι σας πει. Λέω: ευχαριστώ. Την νύχτα λοιπόν με τη βοήθεια των πνευματικών μου που επικαλέστηκε και ένα, όπως μου λέει ο γέροντας πριν κάνουμε την προσευχή, όπως κάνουμε όλοι, τι επικαλούμε, θα σου πούμε, τον επικόριο, τον τοπικό μου θεσπότη, τους πνευματικούς μας, τους αγίους μας μετά και κάθισα να προσευχηθώ. Και ζήτησα από τον Άγιο Πορφύριο να με βοηθήσει να μάθω το όνομα του Αγίου που ήρθε στο σπίτι. Πήγα να ξαπλώσω 4.30 το πρωί. Είχα προλάβει να πιάσει και το ζυμάρι για να κάνω τα πρόσωπα. Είχα βάλει ένα λεπτό ρολόι στις 6 ώρα να σηκωθώ. Όταν με πήρε ο ύπνος, βλέπω τον Άγιο Πορφύριο απάνω στο κελί του. Εγώ ανεβαίνοντας προς το κελί, όποιος έχει πάει στο μοναστήρι, μπαίνει στην είσοδο και ανεβαίνεις να χτυπήσεις το κουδούνι να σου ανοίξουν. Βλέπω το κελί του γέροντα, χωρίς τοίχο μπροστά και να μου φωνάζει. Κόρη μου, Γεώργιος, Γεώργιος, Γεώργιος. Γέροντα, σε μένα το λέτε. Ναι, κόρη μου, Γεώργιος, Γεώργιος, Γεώργιος. Του λέω, ο Άγιος. Ναι, κόρη μου, Γεώργιος, Γεώργιος, Γεώργιος. Πράγματι, είναι Άγιο Ύψανο, Αγίου Γεωργίου. Οπότε, το πρωί σηκώνομαι, αμέσως ξυπνώ. Α, και στη συνέχεια, σηκώνομαι να πιάσω τα πρόσφορα να τα ζυμώσω και εκεί αρρωσταίνω. Αισθάνθηκα ταχυκαρδία και ξαναξαπλώνω. Αυτή την ώρα βρίσκομαι σε ένα μοναστήρι που γινότανε η Λιτανία, γιόρταζε το μοναστήρι αυτό και από το ιερατείο βγήκε ένας ιερομόναχος, γιατί του τόπα του παππούλη τον πήρα τηλέφωνο, τον γέροντα αυτόν και του είπα, μου είπαν ότι είναι Γεώργιος, ο Άγιος Γεώργιος. Ναι παιδί μου, αλλά μήπως ρώτησες και τι αξίωμα είχε, μου λέει. Λέω, δεν θα μου το πείτε εσείς αυτό. Όχι, μου λέει, να τον ρωτήσεις και θα στο πει. Ρωτάω λοιπόν πάλι την προσευχή μου και βλέπω ότι βρέθηκα στο μοναστήρι και στη λιτανία από το ιερατείο βγήκε ένας ιερομόναχος και ήρθε μπροστά μου. Του λέω, είστε ο Άγιος Γεώργιος. Ναι. Και μου επικύρωσε ότι ήταν ιερομόναχος, Μάρτης Γεώργιος. Προχωρώ και ζυμώνω, δεν το θυμήθηκα όταν ξύπνησα, θυμόμουν τίποτα. Ζυμώνω τα πρόσωπα. Διευθύνω του Αγίου Γέροντος. Αφού κατελείωσα, έκανα τα δύο προσφορά μου, αυτομάτως βλέπω απέναντι στο πάγκο της κουζίνας μου, σαν να περνάει ταινία, η λιτανία που είχα δει. Α, λέω, αυτό το είδα στον ύπνο μου. Αλλά ξύπνω τώρα, και βγαίνει ο ιερομόναχος μπροστά σας. Σας φαίνεται υπερικό, αλλά έτσι το έχω καταθέσει και όπως σας το κατέθεσα, σας το μεταφέρω. Και βγαίνει ο μοναχός, μου κάνει έτσι και μου λέει, για μένα δεν θα κάνεις πρόσωπο. Να κάνω, του λέω, και αρχίζω να ψάλλω το τροπάρι του. Άρχισα να ψάλλω το τροπάρι και ξαναπιάνω, είχα ζυμάρι, και ζυμώνω το πρόσφορο, τα άλλα τα είχα σκεπάσει. Αυτό το πρόσφορο ήρθε πιο γρήγορα από τα άλλα. Όντως ψήθηκε το πρόσφορο και το πρόσφορο αυτό το πήγα στην εκκλησία στο όνομα του Αγίου και του είπα, εσύ ξέρεις ποιους θα μελετήσεις και ποιους θα φροντίσεις και ποιους θα καλύψεις.
Έτσι μιλάμε με τον ουρανό, γιατί ο ουρανός τα ξενιώνει. Μου έλεγε ο γέροντας σε ένα λογισμό που είχα, πώς είναι δυνατόν, έλεγα μέσα, να βλέπει τα πάντα μπροστά του. Και μου έλεγε, έχω το, κάτσε να δεις, όταν έχεις αγαπήσει τον Θεό, όταν έχεις δοθεί στον Θεό, τα βλέπεις όλα. Γι' αυτό, μωρέ, να, τώρα θα χτυπήσει κύτταρο. Κάτω στην Αφρική έχει ένα πρόβλημα η οικογένεια. Θα μας καλέσουν στο τηλέφωνο. Ήξερε ποιοι θα τον πάρουν τηλέφωνο. Τα βλέπει μπροστά. Γι' αυτό κι εμείς δεν πρέπει να έχουμε φόβο μέσα μας. Τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, θα έχουμε σφιξίματα. Άραγε, θα είναι καλό το πρόσφορο. Άραγε, άστο το πρόσφορο. Κάντο με την αγάπη, κάντο με την διάθεση να το προσφέρεις. Πού? Στον ιερέα μας, ο οποίος με τις ευχές αυτό το φτωχό το προσφοράκι που ζημώσαμε να γίνει σώμα και αίμα για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι σπουδαία πράγματα. Γυρίστε στην Εκκλησία. Χάνουμε που δεν είμαστε στην Εκκλησία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά υπάρχει. Πολύ χαρά υπάρχει. Από τέτοια πράγματα γίνεσαι ευτυχής. Μία ευτυχία τέτοια που πραγματικά, αν την χρησιμοποιήσεις προς δόξα Κυρίου, είναι ευλογία. Μακριά από εμάς. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Γέροντας, παιδί μου, θα μιλάς στον ελληνικό, ό,τι θα βιώνεις μαζί μου, θα μιλάς στον ελληνικό. Και τώρα με επιτρέπει να αποφύσω. Χθες είδαμε και διαβάσαμε και ακούσαμε, μένουμε Έλληνες, Ορθόδοξοι και Ορθόδοξοι, ο Άγιος Γέροντας μου είχε μιλήσει για το πνεύμα του αληθές που είναι το Ορθόδοξο. Κάποια στιγμή στο κελί του, κόρη μου, ο Τάδε, μου είπε όνομα και επίθετο. Είναι μπλεγμένος. Εγώ δεν ήξερα. Ναι, γέροντα. Δεν ξέρω. Με τον αθάνατο. Περίμενε. Θα τον θυμάσαι. Αν δεν τον θυμάσαι, σημείωσε. Αλλά περίμενε να σου εξηγήσω και θα σου πω. Είναι μπλεγμένος. Είναι ένας γιατρός σπάνιος, αλλά μωρέ δεν μπόρεσε να κάνει χρήση του αυτεξουσίου του και ακολούθησε άλλες θυσίες, άλλα πνεύματα και είναι κρίμα να παιδί μου, θα του πεις ότι ο γέροντας ο Πορφύριος μου είπε να σου πω ότι το πνεύμα το Ορθόδοξο είναι το αληθές. Θα το στο τονίζω να το ξέρεις. Το πνεύμα το Ορθόδοξο είναι το αληθές. Και ως Έλληνες δεν μας ταιριάζει τίποτε άλλο. Μόνο το πνεύμα το Ορθόδοξο. Ναι, και τώρα σκύψε το κεφάλι. Σκύβω το κεφάλι, το πιάνει, το σφίγγει, ρίχνει το πετραχύλι του πάνω και μου διάβασε μία ευθύνη. Έμεινε το περιστατικό. Ο γέροντας κοιμήθηκε. Παθαίνω μετά από χρόνια, παθαίνω μία αλλεργία και βρίσκομαι
στο νοσοκομείο στο παραπέμπτο. Γιατί μου είχε μιλήσει πολύ για την υγεία μου, ότι θα έρχεται η ώρα που θα παραχωρεί ο Θεός τον πειρασμό να φτάνω στο χείλος και τελικά θα γυρίζω πίσω. Βάζω λοιπόν την κασέτα του, επειδή μου είχε μιλήσει για το Πνεύμα το Ορθόδοξο, μου άρεσε η κασέτα που είχε μιλήσει στα παιδιά μου. Και την είχα στο αυτοκίνητό μου και όταν κυκλοφορούσα, άκουγα αυτή την κασέτα. Έτσι λοιπόν με πήρανε και με πήγανε στο νοσοκομείο. Μένω στο νοσοκομείο από 4 ώρες, την άλλη μέρα μου δώσαν μια φάρμακα να μεταλλήξουν και γυρίζω στο σπίτι με την οδηγία του γιατρού ότι την επομένη έπρεπε να ξαναπάω στο νοσοκομείο για να μου κάνουν πάλι ένεση. Γυρίζω την επομένη στο νοσοκομείο και στην ομάδα των γιατρών που ήρθαν εδώ ήταν και ένας άλλος γιατρός τον οποίο δεν είδα την ώρα του επίγοντος. Άκουγε τις παρατηρήσεις των γιατρών, τις απαντήσεις που έδινα, τις ερωτήσεις που μου κάνανε και για μια στιγμή ο γιατρός αυτός δεν μιλούσε. Λέει, μου επιτρέπετε να αναλάβω την κυρία Σιδέρη, λέει στον θεράποντα γιατρό. Μου επιτρέπετε να αναλάβω την κυρία Σιδέρη. Βεβαίως. Και μένει, φεύγουν εκείνοι και με αναλαμβάνει ο γιατρός αυτός. Μου λέει, κυρία Σιδέρη, θα συνεργαστούμε. Θέλω πολύ καιρό να συνεργαστούμε, τουλάχιστον 6 μήνες. Μπορεί να πάρει και ένα χρόνο, μου λέει, αλλά θα δούμε ως 6 μήνες. Θέλω να σας παρακολουθώ εγώ. Η έρευνά μου είναι για τις αλλεργίες και θέλω αυτά όμως τα φάρμακα, κυρία Σιδέρη, σας παρακαλώ που σας έδωσε ο συνάδελφος, δεν θέλω να πάρετε τίποτα από αυτό. Θα σας κάνω εδώ μια δική μου θεραπεία για να μην προσβληθείτε από αλλεργία. Θα περάσουν αρκετά χρόνια. Σας θέλω όμως αύριο να έρθετε στο γιατρείο. Είχε γιατρείο μέσα στο νοσοκομείο. Την επομένη παίρνω το αυτοκίνητο για να πάω. Εγώ άκουγα καλά, το Πνεύμα του Ορθόδοξων είναι το αληθές. Μιλάμε πολλά χρόνια μετά την γέννησή του. 4 νομίζω χρόνια μετά την γέννησή του. Φτάνοντας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα εξοπλίσιο που περνούσα, σε ένα μικρό ωραίο εθνισάκι του Αγίου Θωμά, δυνάμωνε η κασέτα και έλεγε, «Βρε, το Πνεύμα του Ορθόδοξων είναι το αληθές», δυνάμωνε η φωνή του Γέροντα, χωρίς εγώ να το αγγίξω. Λέω, «Πα, τι έπαθε». Και πάλι θα μιλούμε. Φτάνω στο νοσοκομείο, αρχίζει να μου κάνει τις ειδικές μαλάμψεις σε σημεία ευαίσθητα, ο γιατρός, όπως εγώ, έλεγα μέσα μου, «Τι το έγραψα εκεί, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέη σώμα». Ή, «Δόξα Σοι ο Θεός», ή διάφορες προσευχές. Όπως έκανε την θεραπεία του, τον βλέπω να υδρώνει. Υδρώνει, αγωνιά, μου λέει, «Τι σκέφτεσαι, μωρέ, έτσι, νευρίλες μέχρις, τι σκέφτεσαι». «Μα τι κάτι λες τώρα εσύ μέσα σου, τι λες τώρα μέσα σου». «Ευχαριστώ τον Θεό». «Σταμάτα πια», μου λέει. Δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί ήταν τόσο ευγενής, μα τόσο καλός. Δεν σου δίνε την εντύπωση ότι ήταν άλλου δόγματος ή άλλου πνεύματος. Όμως όταν ξανάρχιζε, πάει εγώ, «Κύριε, ξέρω τι έχει μέσα μου, πώς έχει, Άγια μου Γέροντα, παρακαλούσα τον Γέροντά μου, μη μου φέρνεις εδώ, κάτσε εδώ». Όντως ήταν τεχνίτης στην επιστήμη. Σε μια στιγμή τον βλέπω και πάει και πέφτει στην πολυθρόνα του, λιποθυμάει, αρχίζει να σπαράζει, σηκώνομαι εγώ, τρέχω έξω, φωνάζω, έρχονται, του προσφέρουν πρώτες βοήθειες και άστε με, φύγε μου λέει, φύγε. Το απόγευμα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, «Αύριο να έρθετε, κυρία Σιδέρη». Δεν αποκαλύφθηκε. Αυτό επαναλήφθηκε, δεν μπορούσε να κάνει θεραπεία επάνω. Γιατί εγώ ήμουν
δεν ήξερα το μεταξύ το όνομά μου. Δεν είχα ρωτήσει το όνομά του. Ποιο ήταν, α πούμε, γιατρέτο μου, βέβαια. Δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Ήταν και από το Θεό να μην το μάθω. Φυσικά. Την επομένη με παίρνει τηλέφωνο η γραμματέα μου και μου λέει, κυρία Σιδέρη, είπε ο γιατρός, κύριο Στάδε, μου λέει το επίθετο. Σας περιμένει την τάδε ώρα, δεν θα το κάνετε την θεραπεία, ας πούμε, στις 11 το πρωί, θα το κάνετε στις 3 το πρωί. Μου λέει το όνομά του, το επίθετό του. Α, λέω, γνωστό επίθετο. Παπούλη, εσύ μου το έχεις πει. Πάω πάλι στο όνομα, τα ίδια. Υποθυμούσε, δεν μπορούσε, στα πάντα να προσέφιασε, νευρίαζε. Μου λέγει τα πάντα, σου και έπεφτε, ερχόντουσαν πάλι να τον συνεφέρουν. Του λέω, γιατρέ μου, λέει, έμαθα σήμερα το επιθετό σας. Μήπως σας λένε, ας πούμε, και Γιάννη. Μου λέει, ναι. Μωρέ, εσύ είσαι ο Γιάννης ο τάδε, που μου λέει ο Γέρον ο Πορφύριος ότι είσαι μπερδεμένο. Έτσι του λες. Ποιος Πορφύριος μου. Λέω, Γέροντας, που ήταν στο Μήλις. Σκύβει το κεφάλι, μου λέει, πήγα και του πήρα την ευχή μια φορά. Αλλά δεν μπορούσα να δω την καθαρότητά του και έφυγα. Λέω, τι, γιατί δεν μπορούσες να δεις την καθαρότητά σου. Βρε, του λέω, μήπως ανήκει σε καμία ινδουιστική φιλοσοφία, έτσι την μιλήσα. Μου λέει, ναι. Βρε, του λέω, δεν άκουσες, θα σου φέρω την κασέτα. Τώρα θα κατέβω στο αυτοκίνητο στο πάρκο να σου δώσω την κασέτα που τώρα καταλαβαίνω, λέω, γιατί μου δυναμώνει και μου τονίζει το πνεύμα του Ορθόδοξου, είναι το αληθές. Να, ήρθε η ώρα του η καλύτερη. Η θεραπεία, αδέλφια μου, με μεγάλη υπομονή, κράτησε έναν χρόνο. Ώσπου ο γιατρός αυτό είδε το φως του αληθινού. Πώς ενεργεί ο Θεός, χρησιμοποιώντας εμάς τους ανθρώπους, με τις ασθένειες. Όντως, όντως ταλαιπωρήθηκα, όντως δυσκολεύτηκα. Όμως, κοντά στην αγάπη του, κερδίθηκε μια ψυχή. Όχι ότι την κέρδισα εγώ, ο Κύριος μου, με τις πρεσβείες του γέροντα που μου είχε μιλήσει πριν πεθάνει 3 χρόνια. Είναι μπερδεμένος και του μίλησα με την ίδια γλώσσα του γιατρού που μου είχε μιλήσει ο γέροντας. Γιατί να το πούσω. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και ο άνθρωπος και μάλιστα του είπα ότι ο γέροντας εκτιμά πολύ την επιστήμη σου. Έχεις ένα τάλεντο θαυμάτιο να μπορείς και αν ήσουν ορθόδοξος θα έχεις κάνει θαύματα. Κρίμα που είσαστε, είσαι σε άλλο πνεύμα. Και σήμερα ο άνθρωπος είναι μέσα στην Εκκλησία. Είναι παιδί για Θεού. Ήταν καλλιεργημένος, έβλεπε ο γέροντας ότι είχε μία υποδομή, υπήρχε και όλοι μας οι άνθρωποι την έχουμε, την καλή φύση μέσα μας. Γιατί ο Κύριος μας έπιασε σωστούς τα λούκη. Εμείς κάνουμε επιλογές και γινόμαστε κακοί. Κακή χρήση του αυτεξουσίου κάνουμε και γινόμαστε κακομαθημένοι. Γιατί θέλουμε να δοξαστούμε, γιατί θέλουμε να αποκτήσουμε λεφτά, γιατί τούτο. Και χάνουμε τον ίσιο δρόμο. Ενώ στον δρόμο, στον ευθύ τον ίσιο, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Τίποτα δεν έχεις να φοβηθείς. Ούτε την ασθένεια, ούτε την δυστυχία, ούτε την οδύνη, τίποτα. Αυτός είναι ο γέροντας στα θαύματα όταν ήταν στη ζωή. Όμως, μου είπε να σας πω ότι όταν απελευθερωθώ από το σαρκείο μου, θα είμαι επαδά δίπλα. Όπως το έλεγε, απλά ευιότητα, επαδά θα είναι, κοντά σας θα είναι. Και εδώ μου είπε να σας πω
ότι όπου θα υπάρχει, όπου θα μιλάμε, θα είναι ανάμεσά μας. Έχω πάρα πολλές αποδείξεις να σας πω ότι βρίσκεται ανάμεσά μας. Θα σας καταθέσω όμως τον χαιρετισμό του και θα σας το προσφέρω σε όλους, ανεξαιρέτως, την παρουσία την ημέρα της γιορτής του. 2 Δεκεμβρίου στο Μήνες, την ώρα Βόρθου, στα πρώτα καθίσματα. Κρυμμένη πίσω από το αριστερό ανελόγιο και με τη χάρη του είχα αφοσιωθεί, γιατί και η αφοσίωσή μας δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να παρακαλάμε στον Θεό να μας χαρίζει την αφοσίωση στη Θεία Νεκρία. Ήμουν με τα μάτια κλειστά, δεν ήθελα να τα ανοίξω, δεν ήθελε ο οργανισμός μου να ανοίξουν τα μάτια μου και άκουγα υπέροχα και τους ιεροψάρτες και τους ιερείς, θαυμάσια, και είχα εντρυφήσει στα τροπάρια, στα πρώτα καθίσματα. Έρχεται μία κυρία και μου λέει, όπως είπατε χέρια μου έτσι, «Κυρία Σιδέρη Αθηνά, να φιλήσω το χέρι σας». Μου παίρνει το χέρι και μου το φιλάει. Της κάνω με νόημα. Στο τέλος της λειτουργίας. Μου λέει, «Συγγνώμη, εγώ εκτελώ μία εντολή. Είμαι δικαστικός. Έχω έδρα στις 9 η ώρα. Τον Άγιο δεν τον ήξερα, αλλά τον είδα το πρωί στις 4 η ώρα. Μου λέει, σήκω τώρα δίσου, σήμερα γιορτάζω. Είναι ο Άγιος ο Φίλος. Θα μη ρωτήσεις πουθενά, θα πάρεις το αυτοκίνητό σου, θα σε οδηγήσω εγώ και θα σε πάω σπίτι μου, στο μοναστήρι, στο Μίλεση. Εκεί θα, χωρίς να ρωτήσεις κανένα, άναψε το κεράκι σου, προχώρησε στο ναό, ανέβασε το σωλέ αριστερά, κρυμμένη πίσω από το αριστερό αναλόγιο είναι η κυρία Αθηνά Σιδέρη. Θα της φιλήσεις το χέρι και να φύγεις και στις 9 η ώρα θα είσαι στην αίθουσα. Αυτό σας προσφέρω. Γέροντας φιλάει και το δικό σας χέρι. Σε εσάς, πατέρες, στον κόσμο ολόκληρο. Γιατί δεν κάνει εξαιρέσεις ο Θεός. Ό,τι συμβαίνει σε μένα, συμβαίνει και σε εσάς. Γι' αυτό το μοιράζω μαζί σας. Τι να πούμε. Γι' αυτό είναι κοντά μας, έχει χαριτωθεί. Είναι δίπλα στη μητέρα Παναγιά, την οποία αγάπησε. Την αγάπησε την Παναγία. Και μου είχε πει, παιδί μου, με αξιώνει ο Θεός να έχω ένα χάρισμα δίπλα, να με έχει δίπλα στην Παναγιά. Γι' αυτό και συνιστά και συνιστούσε και συνιστά ό,τι έχουμε να πούμε στα παιδιά μας, ό,τι έχουμε να πούμε στο σύζυγό μας, ό,τι έχουμε να πούμε στον φίλο μας, στον συγγενή μας, στον εχθρό μας, λέμε, Παναγιά μου, βοήθεια, θέλω να μιλήσω στο σύζυγο, θέλω να μιλήσω στο παιδί μου, φοβάμαι να έχω με συνέστηση ότι αν το πούμε μόνοι μας, παραχωρεί, επιτρέπει ο Θεός να προσβαλώμεθα από τον πειρασμό, γιατί ήδη το εγώ μας έχει προτρέψει για να μιλήσουμε στο παιδί μας και το μόνο που κάνουμε είναι να το ελευθίσουμε, να το εξοργήσουμε, να το εκνευρίσουμε και να μην μπορούμε μετά να συνομιλήσουμε. Αδελφοί μου, αδελφές μου, ο γέροντας συνιστούσε, στο στόμα μας μένει, μακριά από μας ο κακός λόγος,
μακριά από μας, διότι αυτό το σώμα είναι η πύλη που μπαίνει ο ίδιος ο Κύριος μέσα μας, με το σώμα του και το αίμα του. Αντιλαμβάνεστε, να βλαστημούμε, πώς ανοίγουμε το στόμα. Αντιλαμβάνεστε ποτέ να καταραστούμε το παιδί μας, πώς θα ανοίξουμε το στόμα. Αντιλαμβάνεστε ποτέ, αν κάνω εγώ έναν κακό λογισμό για τον αδελφό μου, να τον φθονίσω, να τον δηλητηριάσω, πώς εγώ θα πάω να ανοίξω το στόμα. Στο στόμα έλεγε ο Άγιος Γέροντας, παιδί μου θα λες, σε όλο το σώμα, μέλι, μέλι και στα χέρια, αδέλφια μου, ας κρατάμε βαμβάκια. Βαμβάκια λέει ο Άγιος Γέροντας, που επιλώνουν δουλειές. Ποιος, τον εαυτό μας, με βαμβάκια, θα τον αγκαλιάσω. Στο παιδί μας, με βαμβάκι θα το αγκαλιάσουμε. Μακριά από στιλέτα στα χέρια μας. Προσέξτε, είναι σπουδαίες οι βουλές του Αγίου Γέροντος. Μέλι στο στόμα, βαμβάκια στο χέρι. Και στην καρδιά γλύπη, αγάπη, ταπείνωση, πραότητα, απαλότητα. Αυτό μας διδάσκουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό, όπως είπε ο Άγιος Οικουμένος, συνιστούσε ο Γέροντας να διαβάζουμε τους Αγίους των Αγίων, να εγκριθούμε στους Αγίους των Αγίων, να διαβάζουμε Ευαγγέλιο. Επ' το Ευαγγέλιο πρέπει να είναι καθημερινό ανάγνωσμα. Ας αρχίσουμε λίγο-λίγο, εάν δεν έχουμε συνηθίσει. Όσοι έχουμε συνηθίσει, ας πολλαπλασιάσουμε τη μελέτη μας. Όσοι έχουμε αυτή την παιδεία, ας την πολλαπλασιάσουμε να τελειώνουμε το 7 κεφάλαια του Ευαγγελίου. Όλα του κατά Ματθαίον, αλλά και να ενδυθούμε σε αυτά. Μας διευκολύνει. Σήμερα η εποχή μας διευκολύνει, διότι έχουμε ερμηνείες οι οποίες πραγματικά μας παιδαγωγούν. Και ό,τι λέει ο Γέροντας, έχετε μωρέ να ρωτήσετε εδώ και εκεί, έχεις το πρόβλημα, άνοιξε την καινή αφιδευτή, κάθε και στο νόσο και πες, κύριε, ποιος θα με πλήσει. Εκεί θα βρεις τη λύση. Υπάρχουν όλα αυτά τα βιβλία που πραγματικά μας βοηθούν για να εξαρτηθούμε, για να διαπαιδαγωγηθούμε, για να μορφωθούμε, για να αποκτήσουμε αυτό που αποκτούμε. Άγιοι γίνεστε. Έλεγε ο Γέροντας, γι' αυτό και το έχω πει και θα το ξαναλέω. Με ρωτούσε, Αθηνά, είναι δύσκολο να γίνει κανείς άγιος. Πολύ δύσκολο, Γέροντα, δύσκολο. Και όντως, είναι ακόμα πρώτο, ξέρω, το κατανοώ ότι είναι ακόμα πραγματικά μακρινό. Αλλά εμείς θα δουλέψουμε κάτω την αγάπη του Θεού. Ό,τι θέλει η αγάπη του Θεού, ας πας πάλι. Αυτή η εμπιστοσύνη, αυτή μου μετέδωσε, αυτή σας μεταδίδαμε εδώ, την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Ο Γέροντας. Επί τον οικονομικό ή επί των ασθενειών είχε θέση. Ήξερε ποιος είναι άρρωστος. Η συναναστροφή μου μαζί του, θέλω την ώρα, την ώρα και να την κουράσω. Κρατούσε το χέρι, σεβαστιότατε, κρατούσε το χέρι όσο τον συναντήσαμε, τον καρπό μας ενώ και μας έλεγε τη ζωή μας. Προσωπικά τον γνώρισα 12 χρόνια έμεινα μαζί του. Με πολύ επικοινωνία, την οποία εντάξει, εγώ πήγαινα, αλλά η προσευχή του Γέροντα που έβλεπε τι ανάγκες είχα, μας έπαιρνε τη νύχτα. Γιατί μας έπαιρνε τη νύχτα. Πρώτον, για να ξυπνήσουμε, γιατί η θερινή προσευχή έχει πολύ, είναι πολύ καλή. Πώς να το πούμε, απλά έτσι σ' ακούγεται, γιατί όταν όλα εξετάζουν, συνομιλήσουμε τον Θεό.
ή για να μας δώσει διακόνωμα ή να μας προστατεύσει, διότι την Οικουμένη έβλεπε ότι εγώ θα ήμουν πάρα πολύ άρρωστη. Και μου έλεγε, αύριο παιδί μου, κόρη μου, δεν θα σηκωθήσω από το κρεβάτι. Πολλές φορές το εφήρμοσα. Μπορώ να δεν τολμούσα να μην κάνω υπακοή, αλίμονη. Ήταν του Θεού δώρο αυτό, γιατί τίποτα δεν έπαιρνε εμείς. Όπως μου έλεγε ο γέροντας, τίποτα δεν έπαιρνε. Όλα του Κυρίου είναι. Δεν είναι δικά σου. Και γι' αυτό και θα τα πεις στον κόσμο. Πολλές φορές μπήκα στα νοσοκομεία και το χειρουργείο. Και έγινε. Με είχε προηγήσει ο γέροντας ότι έτσι, παιδί μου, θα μπαίνεις στο νοσοκομείο, θα βλέπουμε γιατί ότι δεν έχεις καλές εξετάσεις, θα μπαίνεις στο νοσοκομείο, αλλά την τελευταία στιγμή εσύ δεν θα ταράσεσαι, θα είσαι ήρεμη και θα αφήσεις το θέλημα του Θεού να γίνεται. Την τελευταία στιγμή θα παίρνεις εξητήριο που θέλεις. Κάποια φορά είχα ανεβάσει ένα ζευγάρι που ήθελε να του μιλήσει όταν ζούσε. Με πήραν και το αυτοκίνητό τους. Λέω, περάστε εσείς να πάρετε την ευχή του, γιατί ήξερα ότι ήταν άρρωστος και εγώ θα πάω μετά στο τέλος να του φιλήσω το χέρι. Μπαίνουν μέσα το ζευγάρι του, λέει, μόλις του είπαν τα σέβη μας γέροντα, φωνάξτε και λίγο που σας έφερε. Βγαίνουν, με φωνάζουν, μπαίνω μέσα, τα σέβη μου παππούλη μου, αλλά δεν ήθελα να σας κουράσω, μόρα, το ξέρω γιατί δεν ήρθες. Το θέμα είναι ότι μέχρι τις 12 θα μας έχεις πεθάνει και θα κάνεις τους γιατρούς να γράψουν ψέματα στο πιστοποιητικό θανάτου σου. Πάντα την τώρα και στο πρώτο νοσοκομείο θα την αφήσετε να κάνει την τάδε εξέταση. Μου υπέδειξε τι εξέταση να κάνω. Εγώ ήταν η μέρα Σάββατο. Την Πέμπτη είχα κάνει γενικό έλεγχο και είχα πάρει τα αποτελέσματα και μου είχε πει ο γιατρός ότι πραγματικά είμαι καλά. Μου λέει, δεν σου κάνει αυτή την εξέταση, μου την τόνισε. Πράγματι φεύγουμε γρήγορα να προλάβουμε. Φτάνουμε στο πρώτο νοσοκομείο. Εκεί μόλις κατέβηκα να μπω μέσα σε αυτό το γιατρό μου, τον οποίο είμαστε την Πέμπτη μαζί. Του λέει, πώς εγώ εδώ. Του λέω, σας παρακαλώ γιατρέ, αυτή την εξέταση μου την κάνετε. Την διαβάζει, έτσι όπως την είχα γράψει. Μου λέει, αυτή βέβαια όλη θα την έχουμε κάνει. Λέω, μου είπε κάποιος, λέω, ένας πατέρας, δεν ήξερε ο άνθρωπος, ήταν και λίγο μακριά από την εκκλησία και αυτό τον, γι' αυτό πήρε κιόλας, γιατί έμαθε τι εστί γέροντα. Μου λέει, δεν είναι δυνατόν, πάμε τώρα στο εργαστήριο. Λέει, γρήγορα να μου δώσετε την απάντηση. Βγαίνει το αποτέλεσμα, τον είδα, κινήσεις, να ετοιμάσουν το κρεβάτι, κάνω εισαγωγή, ενισχύσω, μου λέει, ζεις ρε παιδί μου, ξέρεις τι τιμές έχεις. Έπρεπε να είσαι ένα νεκρή τώρα. Τρελάθηκε ο γιατρός. Πώς το ανακάλυψες. Μου λέει, έπρεπε αυτή η τιμή, είναι θανάτου τιμή. Και εσύ μου λέει, δεν νιώθεις τίποτα. Οι προσευχές του με κρατούσαν. Οι προσευχές του Αγίου και πράγματι βοηθούν όλοι οι Άγιοι. Προσεύχονται οι Άγιοι για την υγεία μας. Πραγματικά νοσηλεύομαι, θεραπεύομαι και πάω στο γέροντα. Είδες, μωρέ, είδες ποια είναι η χάρη του Θεού. Σε πρόλαβε αυτή την ώρα τι μου αποκαλύπτει. Θα αποθάνω, παιδί μου, θα φύγω. Αλλά πρόσεξε, δεν θα πονάς καθόλου. Θα γεμίσεις και στις εδώ και στις εκεί. Και στις το πνεύμα. Θα παίρνεις για το πνεύμα. Θα βγαίνεις, δεν θα έχεις τίποτα. Και στις το σηκώδι σου. Και στις τα νεφρά σου. Δεν θα μπαίνεις για να χειρουργηθείς. Τελικά δεν θα συμβαίνει. Θα θυμάσαι. Δεν θα χειρουργηθείς ποτέ. Και αυτή την ευκαιρία. Να μην χειρουργηθώ ποτέ ό,τι να μου συμβεί. Λέω, τι γέροντα,
Ευχαριστώ, αλλά πώς δίνεται αυτό. Πού οφείλεται αυτό. Ωραία μου λέει, δεν θα στο πω εγώ, γιατί πρέπει να γνωρίσουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την επιστήμη και λίγο ξεφεύγουν από τον δρόμο του Θεού, πρέπει να γνωρίσουν Θεό. Αυτό θα στο πει, έχεις ένα μικρόβιο, μέχρι εκεί θα σου πω, στο αίμα σου και σου δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Θα έρθει όμως μία ξένη ομάδα ιατρών, ερευνητική, η οποία θα εντοπίσει το μικρόβιό σου και θα σε θεραπεύσει. Δεν είναι τίποτα. Ένα εμβόλιο θα κάνει ο γέννητος. Αλλά δεν μου αποκάλυψε τι μικρόβιο είχα στο αίμα. Το 2008, πρόσφατα. Και πάλι από δάγκο μαστίγας παθαίνω αλλεργικό σοκ και βρίσκομαι στο νοσοκομείο την ουσία. Για όλους ήταν, για το περιβάλλον ήταν δύσκολα τα πράγματα και τους γιατρούς τους πληροφόρους. Είχα τόση γαλήνη και τόση ηρεμία στην ψυχή μου που δεν ήταν δική μου, ήταν η δωρεά της χάρης του Θεού. Και έμενα υπομονετικά να δεχθώ τα αποτελέσματα. Γινόντουσαν αναλύσεις. Μπαίνει στο δωμάτιό μου μία ομάδα ερευνητών γιατρών από τον Καναδά. Ερώτησαν, ήταν προσκεκλημένοι αυτοί, τις ασθενούς που ήταν που είμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Και έρχονται και στο πρεβάτιο. Και μου λένε, κυρία μου, ο επικεφαλής της ομάδος, θα θέλετε να κάνουμε μία έρευνα και σε εσάς, είναι δωρεάν, επειδή ήρθαμε στην Ελλάδα και μελετούμε ορισμένα πράγματα, θέλετε να σας κάνουμε μία έρευνα για την υγεία σας. Λέω, βεβαίως, πάμε. Αν είναι να βοηθήσουμε την επιστήμη και βέβαια να το κάνουμε. Και γίνεται η έρευνα και διαγνώμη, μου είπα, ακούστε, τα λέω για την έρευνα. Από μικρό παιδί, όπως μου το είχε πει ο γέροντας, έχεις ένα μικρόβιο στο αίμα σου. Από μικρό παιδί το έχεις. Και αυτό σου δημιουργεί τις σκίσεις και τα ογκύρια που έχεις. Και ακόμα και το πόδι μου από εκεί προέρχεται. Και μου λέει, ο γιατρός μου λέει, ο μάνα, κυρία, έχετε μέσα σας το μικρόβιο του κοντήτου μου. Κανονικά αυτό έπρεπε να σας είχε προσβάλει την καρδιά σας και να είχατε πάθει ανακοπή. Πρέπει να έχετε κάνει κύστης εδώ, κύστης εκεί. Δηλαδή μου είπε ό,τι ακριβώς μου είχε πει ο γέροντας. Μην ανησυχείτε, θα κάνετε τώρα σε αυτή την ηλικία το εμβόλιο του κοκκίνου. Και όλα τελειώνουν. Και δόξα φανταστείτε ο γέροντας πόσα χρόνια μου είχε πει και το 2008 γίνεται αυτή η υπέροχη αποτάξη. Αλλά δεν πρέπει να τρομάζουμε, αδέλφια μου. Γι' αυτό έχουμε τους Αγίους, να τους αγκαλιάσουμε, να τους έχουμε κοντά μας. Στα θέματα τα οικονομικά. Μου έλεγε, όλα τα παρακολουθεί ο Θεός. Όλα τα παρακολουθεί ο Θεός. Και τα οικονομικά μας και τα κοινωνικά μας και τα ψυχοσωματικά μας και όλα. Μας τυχαίνει στην οικογένεια ένα περιστατικό που έπρεπε να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα σαν πρόστιμο που δεν ήταν στην... ήταν εν αγνία μας. Δεν το είχαμε κάνει επίτηδες. Οπότε καλέσαμε τους νομικούς να το αναλάβουν το θέμα. Ήταν στο θέμα αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε βλέποντας 2-3 υπουργεία. Μέσα σε αυτό ήταν η πολεοδομία, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων κλπ. Κλπ. Το Υπουργείο Παιδείας. Δύσκολο θέμα, καλέσαμε δικηγόρους, δεν μπόρεσα να το αναλύσω.
επαναλάβουμε, το διαβάσουμε, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε, να επαναλάβουμε. Αυτό θέλει μέσα. Πάτε πιάστε υπουργούς, βουλευτάδες, αυτά. Το μόνο που κάναμε είναι να επισκεπτόμαστε τους υπουργούς, κάναμε τους φακέλους. Ευτυχώς και είχαμε τα πρωτότυπα πάνω. Δίναμε αντίθεση. Δεν μιλούσα εγώ, η οικογένειά μου όμως πήγαινε με αυτόν τον δρόμο, τον δρόμο των ανθρώπων που δεν μιλούσα. Ούτε και ο γέροντας μας έκανε εμείς. Δεν, αν έλεγα στην Αθήνα ότι γιατί να το πούμε στο γέροντα, δεν βλέπω ότι δεν θα μου πιστευτεί. Και δεν μιλούσα καθόλου. Με στέλνει το γέροντας σε μία αποστολή στην επαρχία. Και παίρνω τηλέφωνο να μάθω τι κάνει το σπίτι μου. Και βλέπω το σύζυγό μου, πολύ στενοχωρημένο. Λέω, τι έχεις, γιατί είσαι τόσο στενοχωρημένος. Μου λέει, πρέπει μου λέει, πρέπει να κατέβεις. Πόσο γέροντας αφήνει τόσο πολύ αυτά. Λέω, θα τον ερωτήσω. Μην ανησυχείς, μη στενοχωρήσει. Μου είπε ότι ήταν αυτό το θέμα που τον στενοχώρησε. Το θέμα ότι έπρεπε να δώσουμε πολλά χρήματα. Τα οποία και δεν υπήρχαν βέβαια γιατί ήταν πολλά. Κάθομαι, προσέχουμε τη νύχτα του λέω παππούλη μου, το παρακολουθεί στο θέμα είμαι σίγουρη. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Πότε θέλεις να φύγω, δείξε μου πότε θέλεις. Όπως σηκώθηκα στο σπίτι αυτό που με κοιμόμουν από τον φιλοξενούσε, με πιάνει από το χέρι, ο γέροντας το επιστημονικάζει. Το μίλησε. Με πιάνει από το χέρι και μου λέει σήκω από εδώ. Είναι η ώρα να κατέβεις. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, πως έφτασα στην Αθήνα, δεν μπορώ να το πω, το έχω καταθέσει επανειλημμένος, ήταν ένα ουράνιο ταξίδι. Δεν φοβόμουν τίποτα, όλα ήταν υπέροχο και τα φοβόμουν εγωιστικά. Δεν βλέπω ότι ήμουν υπό την προστασία. Περνάω στο τελείο και του λέω γέροντα, κατάλαβα γιατί με καλέσατε να γυρίσω, γιατί θέλει το σπίτι μου, Μου λέει, άντε στο καλό και ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Γυρίζω κάτω, λέω, βρίσκω το σύζυγό μου, του λέω, γιατί στενοχωρήστε τόσο πολύ. Μας αξίωσε ο Θεός να έχουμε έναν πνευματικό πατέρα, τέτοιον που μπορούμε να τα συζητάμε όλοι. Και εσείς να μην το καταδέχεστε, να μην το καταδεχόμαστε όλοι. Μα είναι πράγματα αυτά. Γιατί να μην τον ενημερώσουμε. Η απάντηση. Όπως το λέμε όλοι, ανθρώπινη απάντηση. Όχι. Όλοι έτσι πρέπει. Έλα μωρέ μου λέει και σε αυτά ο γέροντας να είναι. Χτυπά το τηλέφωνο. Έλα Αθηνά, έλα φίλε. Δώσε μου το Θανάση. Θανάση, έχει δίκιο την άλλη. Σας περιμένω στις 5 το πρωί στο κελί. Στις 5 η ώρα είμαστε στο κελί. Όμορφη ώρα. Στον δρόμο που πηγαίναμε, μου έλεγε ο σύζυγος, θα την διηγηθείς εσύ την υπόθεσή μας. Του λέω, δεν την ξέρω καλά. Εσύ να την διηγηθείς, που την έχει εργαστεί, την έχει δουλέψει. Μα δεν την ξέρω την υπόθεση. Πολλά. Όχι, μου λέει, δεν ξέρεις. Για να γίνουμε να μείνουμε σύμφωνοι τώρα και να έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας, πάμε και όποιος από όποιον ζητήσει ο γέροντας, αυτός θα μιλήσει. Και ζήτησε το σύζυγο. Μου λέει κάτι σε αυτό. Τι υπόθεση μιλήσεις. Εγώ δεν μιλούσα καθόλου. Την διηγήθηκε ο γέροντας καθιστός, ο κεφαλάκι του έτσι, προσευχόμενος. Η ώρα πήγε 7 το πρωί. Μας κράτησε εκεί. Δεν μίλησε καθόλου. Άκουσε την υπόθεση. Σιωπήσαμε εμείς, σιώπησε και ο γέροντας και γυρίζει σε μένα και μου λέει. Τι λες εσύ, μωρέ, τι κάνω. Λέω ότι μου πείτε εσύ, γέροντα. Θανάση, ξέρω από το θέμα. Θα το αναλάβει η Αθηνά, μην ασχολείσαι. Λοιπόν, πάμε μαζί. Από αύριο στο σπίτι.
Και δεν θα πας. Θα πας πολύ στα εκείνη. Πώς θα πήγαινε να καταφερθούμε, σε ποιο υπουργείο να πήγαινε, να μην είσαι. Είχα όμως την ευχή ότι ο Θεός θα είμαι. Και εγώ θα είμαι μαζί. Κατεβαίνοντας από τον ήλιο, σταματώ στην Εκκλησιά. Εκεί, λίγο στα μάτια, πρέπει να κατέβω. Μπαίνω σε ένα ανθρωπολείο, παίρνω μια κάρτα μερική και γράφω σε υψηλά ιστάμενο το πρόσωπο. Με λένε Αθηνά Σιδέρη, διευκόμα του Αγίου Γέρου του Σέλιου. Παρακαλώ, επίγομαι να σας δω. Το θέμα είναι πια. Τα στοιχεία μου, το τηλέφωνο μου. Το κλείνω σε ένα φάκελο και μία ωραία διάστημα και λέω στον Ανθρωπόλη, παρακαλώ, να πάει στο τάδε σημείο, η διάστημα. Γυρίζουμε στο σπίτι. 3 η ώρα δέχομαι ένα τηλέφωνο. Κυρία Σιδέρη, μάλιστα, σας παραλύουμε στις 5 η ώρα να είσαστε στο γραφείο τάδε που ζήτησατε να επισκεφτείτε. Μετά το τηλεφώνημα αυτό, το γέροντας. Πάμε μαζί, μη δηλιάσεις. Πάμε μαζί. Του λέω, γέροντα, θέλω να έρθετε μαζί, γιατί εγώ τις λεπτομέρειες της υπόθεσης δεν την ξέρω. Δεν τις ξέρω. Έχει ασχοληθεί ο σύζυγος. Μη φοβάσαι. Θα μιλήσεις μέσα από την καρδιά σου. Και μου συμβαίνει κάτι πολύ απλό, ενώ για τον άνθρωπο που δεν το φανταζόμουν ότι θα ήταν τόσο απλό, αλλά υπάρχει αυτό που το έκανε απλό με τις πρεσβείες, με τις ευχές το είχα κοντά μου. Όντως, όταν έφτασα μέσα, το γίνεται το θέλησε. Και το συνηθίζω μέχρι σήμερα για το κάνω. Και σας το συνιστώ. Αφήνετε προτεραιότητα στον άλλον. Και κάποτε ο άνθρωπος αυτός και μου λέει, πείτε μου τι θέλετε. Διηγήθηκα το περιστατικό έτσι πως μου έγινε. Και τον βλέπω να μην βγάλει βοήθεια, να χτυπά κουδιά και να λέει «Από αύριο θα έρχεται η Αθηνά η Σιδέρη στο Υπουργείο, θα την δέχεται, είναι η αδελφή μου». Τον άνθρωπος, το κάθε Υπουργείο. «Από αύριο το πρωί θα έρχεται στο Υπουργείο σας η Αθηνά η Σιδέρη, να ξέρετε η αδελφή μου». Όντως, δούλεψα 6 μήνες. Καθημερινής βάσης. Επήγα όπου χρειαζόταν και στον δρόμο φάνηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Δεν ήταν ευθύνη δική μας. Το ποσό δεν δόθηκε, διότι ήταν ένα ποσό που ήταν υπερφορτωμένο, υπέρ εμείς προστομήσαμε αποδείξεις ότι είχαμε πληρώσει και το ποσό το μεγάλο αυτό ποσό που οι δικηγόροι δεν μπορούσαν να φοβήσουν, που οι βουλευτέοι του δεν μπορούσαν να φοβήσουν, τόλισε χάρη στο Θεό. Ο γέροντας, όταν έφτασα πάνω, είπε «Τι ωραίο πράγμα είναι! Είδες πόσο απλά πράγματα είναι όταν έχουμε πνεύμα σωστό, καλοβαλμένο, ειλικρινές, ταπεινό, την αλήθεια μιλείς και είπες το Δήμο. Και ο Θεός βραβεύει την αλήθεια. Κοπίασες. Κοπιάσαμε μαζί. Μέχρι και στο αρχείο που είχαν άντι να πάρουν το φάκελο, μέσα από το αρχείο και που ήταν δύσκολη η περίπτωση αυτή της φύλακος του αρχείου, επήγαν και μου είπε ο γέροντας, έχεις και κάποιες εμπληγάδες πέτρες να περάσεις, παιδί μου. Αλλά μην το είδες. Και όταν πήγα εκεί για να πάρω το φάκελο του αρχείου που δεν δινόταν, για να είχαμε αποδεικτικά στοιχεία, έπρεπε να περάσει καιρός πολύς. Μπαίνω μέσα και μου λέει φύλακας, λέω καλημέρα σας. Βρε καλώστε με. Εσένα θέλω να αφήσω στο γραφείο μου, γιατί επίμενα θέλω να πάω να κατέβω στο κάθε γραφείο και με βάζει εμένα φύλακα. Που δεν με ήξερε, δεν την είχα δει. Της λέω, ωστόσο μπορώ να ψάξω κάποιο στο αρχείο που θέλω για μένα. Ψάξα τι θέλεις. Και πράγματι πήγα. Βρήκα το φακελό μου, πήρα τα έγγραφα, αυτά τα φωτοτύπησα όλα και εκεί φάνηκε και η αλήθεια. Μα θα μου πείτε, και έτσι συντόμευσε ο χρόνος. Συντόμευσε. Αυτά συμβαίνουν μέσα στην κάρτα.
Σεβαστή πατέρα. Σεβαστή αγαπώ μου. Αδέρφια μου αγαπημένα. Έχουμε κοινό πατέρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και πρέπει είμαστε αδέλφια. Αδέλφια κατά χάρη. Κι όταν έχεις έναν πλούσιο πατέρα, είναι και τα παιδιά του πλούσια. Γιατί φτωχαίνουμε, γιατί ξεχνάμε τον πατέρα μας. Ας γυρίσουμε πίσω ως τον άνθρωπο. Να μπούμε μέσα στην πατρική αγκαλιά της Εκκλησιάς. Εκεί μας περιμένει ο Πατέρας μας. Πιστεύετε ότι ό,τι του ζητήσουμε θα μας το δώσει. Και όχι μόνο θα μας δείτε αυτό που το ζητάμε, θα μας περνά και δακτύλιο στα χέρια μας. Θα μας τιμά περισσότερο δηλαδή από αυτό που το ζητάμε. Εύχομαι, αγαπήστε τον Κύριο. Αγάπη έλεγε ο Κύριος. Με μία αγάπη ανιδιοτελή. Όχι με μία αγάπη δοσοληπτική. Σε αγαπάω, Θεέ μου, αλλά θέλω να μου δώσεις αυτό. Όχι. Με εμπιστοσύνη να δουλεύει. Πάτε, συγχώρα. Η Ελλάδα μας βουλιάζει. Φταίω. Συγχώρα μου. Δεν λέω φταίω τάδε τάδε. Φταίω. Εάν όλοι μας έλεγε ο γέρος, αναλάβει την ευθύνη ο καθένας. Στραφεί στον εαυτό του με τα μελιθή. Γονατίσουμε στο μυστήριο της Θείας Μετανοίας. Και πούμε το έλεος σου, Κύριε, να μας καταδιώξει, να μην φοβηθούμε τίποτα. Τίποτα. Οι άγγιοι είναι ανάμεσά μας, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δεν παίρνει ο χρόνος να σας πω ότι κυκλοφορούμε με τους Αγίους, τις καταθέσεις ανθρώπων, ακροατών που έχουν και που όντως τους θέλουν στο πετραχύλι να το καταθέσουν, πρώτον και μετά να το διηγηθούν, είναι συγκλονιστικό. Στην Αθήνα μας περπατούν άγιοι. Την Ελλάδα μας την φυλάνε δυνάμεις αόρατες, όμορφες, δυναμικές, άγγελοι. Πιστεύετε το αυτό, δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα. Για να σας το λέω, μου το είπε να σας το πω. Στο Αιγαίο το φυλάνε στρατιές αγγέλων. Κάτω βρίσκονται καρχαρίες. Αλλά πάνω τα σύνορά μας και θα δείτε φοβερά πράγματα. Μη φοβόσαστε τίποτα. Μη δουλειάζετε καθόλου. Γυρίστε στην Εκκλησία. Κοντά στην Εκκλησία έλεγε ο Άγιος Πορφύριος και να μη φοβόμαστε τίποτα. Δεν θα πεινάσει. Πάντα η Ελλάδα μας έχει γονατίσει και πάντα η Ελλάδα μας έχει πεινάσει και πάντα η Ελλάδα μας έχει πονέσει. Αλλά ποτέ δεν πνάθηκε. Ας μείνουμε λοιπόν στην αγάπη του Κυρίου, Έλληνες και Ορθόδοξοι. Ευχαριστώ. Με τις πνευματικές μου μπαταρίες
φορτισμένες για να μπορέσω να συνεχίσω την πορεία μας στη διαβήμαση της τοπικής εκκλησίας που μου ανέθεσε η εκκλησία μας. Τα όσα άκουσα αυτές τις δύο μέρες σε αυτές τις παλέμαχες πνευματικές ευκαιρίες και έστειλε στο συλλήτρωπο της Κυριακής Μέσης στον Άγιο Γρηγόριο Παναμά, στον Δημοτικό Ναό, επεξάρχοντα τον Παναγιώτο, τον Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης και συλλήτρωπον τον αγαπητό και φίλεκτο συνεπίσκοπο Μητροπολίτη της Ήρων, κύριο Σεραφή, και με πλειάς λοιπόν. Και από τη λειτουργία λοιπόν και από τα όσα μας είπε και από την απογευματινή χθεσινή πλημμύρα ανθρώπων στο Βελίδιο Ίδρυμα που όπως άκουσα και είδα με τα μάτια μου πρέπει να ήσαν νέο των 5.000 ανθρώπων παρά από ορισμένων που δημιούργησαν μερικές δυσκολίες. Αλλά ποτέ ένα καλό δεν γίνεται χωρίς δυσκολίες και δεξιά. Και απόψε να τελειώσω αυτό το δίμηνο για μένα με την ωραία σύναξη αυτή, με την πρωτοβουλία του Θεολογικού Ιδιωτικού Συλλόγου της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αναφορά στον Άγιο Πορφύριο των Νέων Άγιο της Εκκλησίας μας. Η ώρα έχει περάσει και δεν θέλω να σας κουράσω και να πείτε τώρα τι ήρθε κι αυτός να μας πει και να σας κουράσει. Ευχαριστώ και όλους εσάς την υπομονή σας που ακούσα και απόψε έχω ως ένα αποφέλημα πνευματικά από σένα. Τον πατέρα Πορφύριο τον γνώρισα όταν πήγα κληρικώσον την Πολυκλινική για να επισκεφτώ την μητέρα που ήταν ασθενής. Είχε μπει πολύ λίγες μέρες, πήγαινα καθημερινώς και ήταν η τρίτη μέρα που πήγα. Και τυχαίως βλέπω έναν κληρικό με το Πετραγγύλι έτσι σε βάσμιο και καπτάνε σε μια κρανέκη σε μια γωνίση εκεί στην Πολυκλινική και εξομολογούσε αφού τελείωσε κληρικός ήμουν, σε βάσμιο κληρικό είδα τώρα σε υποχρέωσε να του φιλήσω το χέρι και την ευχή του και μου απαντάει μη στεναχωρήσει. Η μητέρα σου η Μαρία θα γίνει καλά. Υπέφερα από μεγαλοϊπατία που είχε μεγάλο σηκώτη. Συγκινημένος δεν το ρώτησα περισσότερα. Και μου είπε έχει μια Αγία Μητέρα τη Μαρία χωρίς να πω εγώ ποια είναι η μητέρα μου να είσαι κοντά της φύλαξης αγγέλος. Αυτή είναι η πρώτη γνωριμία χωρίς να πω πως λέγεται αυτός ο κληρικός ο σεβάσμιος. Έμαθα όμως και ρώτησα πνευματικούς ανθρώπους, γέροντες και πολύ σεβασμό, μου είπαν το όνομά του και στην άλλη επίσκεψη να δω πάλι τη μητέρα μου και να μείνω μαζί στις ώρες. Τον είδα τον πατέρα Πορφύριο, τον ευχαρίστησα και του είπα ελπίζω στις προσευχές σας.
συνεχεία σε κάποια επιτροπή διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας, όπου ήμουν ιεροκήρυξ, επί δύο χρόνια κοντά στον ανεπανάληπτο και αξέχαστο και αλυσμόρυθο Μητροπολίτη Νικαίας Γεώργιο, που κοντά μου τον διακόνησα 10 χρόνια στο γραφείο του ιδιαίτερο. Αφού έμαθα, πριν από την Πορφύριος, στη διαμονία που ήμουν κι εγώ στην Επιτροπή, όπως την έλεγε συντονιστική και άλλη μια Επιτροπή Νεόπιτος, μέλος ήταν μια κοπέλα. Και το περίοδο εκείνη είχα ξεκινήσει τη διαμονία μου στις φυλακές και της είπα ότι αντιμετωπίζω πρόβλημα με τις φυλακές και ξέρω ότι έχεις αδελφό και ό,τι δεν του χρειάζεται να μου το δώσει. Γιατί οι ανάγκες των νέων φυλακισμένων είναι πολλές. Και της λέω εγώ, ξέρεις τον πατέρα Πορφύριο? Πώς δεν το ξέρω? Μου είπε που μένει ακριβώς. Και πήγα στο κελί του, στο Μίλες. Ήταν η πρώτη συνάντηση που τον είδα στο κελί του, όχι εκεί που είναι τώρα και που πιάνει το σκηνητέ, αλλά σε ένα μικρό καλύβι, νομίζω από τους Σιμεντόλιθους και Ελενίτ είχε η ορφή, ένα απλό δωμάτιο. Εκεί εξομολογούσε και αυτή η κοπέλα, η οποία μέσα στις ίδιες, οι ελληνοί μας και οι δύο στις ίδιες δύο επιτροπές, τις επιτροπόλες νικαίες, ήταν έξω από την πόρτα του εξομολογητηρίου και κανόνιζε όχι με εξαιρέσεις, να πηγαίνει ένας ένας να εξομολογείται. Ήρθε η σειρά μου και πήγα και με ρωτάει, μητέρα σου πώς πάει? Λέω, γιατί με ρωτάει? Ξέρω, λέω, τι είναι άρρωστο. Πώς πάει, μητέρα? Λέω, μια ρωτά. Είχα καιρό να τον δω. Είσαι ο πατήρ Πορφύριος που παρέχεται. Είναι μεγάλο η πατία. Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Λέω, όχι, έτσι ευχέσαστε. Οι γιατροί μας είπαν ότι πρέπει να φύγει. Είναι πολύ καλά. Και θυμάμαι τα λόγια σας που μου είπατε, παιδί μου, πρόσφυγε τη μητέρα σου. Είναι μια Αγία Μητέρα. Έχεις μια Αγία Μητέρα. Εξομολογήθηκα. Και δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα πολύ συγκίνηση όταν θυμόταν το όνομά της και ποια ασθένεια είχε και με ρωτούσε αν επέστρεψε στο σπίτι. Από τότε δόξασα τον Θεό. Είχα πνευματικό. Ποτέ από μικρό παιδάκι δεν έμεινα χωρίς πνευματικό. Μέχρι σήμερα. Βέβαια, κοιμήθηκα μερικοί, αλλά έπρεπε να ανατρέξω εγώ άλλο. Πήγα δεύτερη, πήγα τρίτη φορά, πήγα τέταρτη. Την πέμπτη φορά που πήγα, ήταν πολύ κρύο. Και μου λέει η κοπέλα αυτή, η κυρία, που με εξυπηρετούσε, που με εξυπηρετούσε. Θα έλεγα, τηλεφωνούσε και έλεγα, θέλω να πω αυτή την ημέρα. Θα είναι ο γέροντας εκεί, γιατί ενίοτε έλειπε από το κελί του και ξυμολογούσε έξω ή στην Αθήνα ή στην επαρχία. Και μου λέει, δεν θα είναι, αλλά κάνει πολύ κρύο. Και είναι και ασθενής. Όμως έλεγε, δεν ήταν πάρα πολύ να ξεπραγηθούν. Και μπαίνοντας μέσα, είδα το γέροντα στο κρεβάτι του πόλου, με 40 πιλωτό. Και μου λέει,
τα μάτια του και μου λέει, Παύλη, εσύ είσαι. Λέω, ζητώ Κύριε συγγνώμη, με πάνω στην ασθένειά σας. Με δέχεστε, αλλά και εγώ είμαι ασθένης πνευματικά και θέλω να εξελαφρώσω. Κάτσε, παιδί μου. Και μέσα στο καλύβι αυτό, χυμός, για σώμα είχε ένα βαρέλι που είχε μέσα ξύλα και άλλα με τα ξύλα. Και εγώ από τις ένστοιχες ήθελα να σκάσω από την Ρεβλάντα, στην Ρεβλιογλώσσα. Εκείνος με διάνοια πνεύματος με άκουσε, με ευλόγησε και μου είπε, παιδί μου, εγώ δεν ξέρω αν θα με ξαναδείς, θα σου το ξέρει ο Θεός. Αν μάθεις ότι ακόμα ζω, να έρχεσαι οπωσδήποτε να με βλέπεις. Προτού ακόμα να έχει κατατάξει η επίσημη εκκλησία τον πατέρα Προφύριο, στην τοπική εκκλησία στην οποία υπηρετώ, ο εφημέριος εκείνος πολύ ευλαβής και ευσεβής, δίπλα στον κεντρικό ναό, μου λέει εγώ ένα χώρο, το είναι σαν αρκοδαρίκι. Ήθελα να το κάνω παρεκκλήσιο προς τιμή του Αγίου Νεκταρίου. Αλλά θέλω να γεωγραφήσω για τους Αγίους, τους Μέλλοντας, που δεν έχουν ακόμη Αγίου Κατατακτηθεί. Θα είχατε αντίρρηση να γεωγραφήσω με την άδειά σας και τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Φιλόζεο, τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Ιάκωβο. Μόνο λέει, για να μην μας σχολιάσουν, διότι στη σκόλη του λέει ο πατήρ, στο ζωή να σε ψηφίσει, η οικογενειά της ιερεύει. Να μην του βάλουμε αυτό το στέφανο, να μην του βάλουμε αυτό το στέφανο. Ποιος λοιπόν να δίνει αντίρρηση για να μην αποφύγουμε τα σχόλια. Και όταν έρχεται, θα έρθει η σειρά εκείνη, θα βάλουμε το φωτός. Πράγματι λοιπόν αγιογραφήθηκε εκείνο το αρχοδαρίκι που είχε, έγινε ναός με δωράκι ως τέμπλο, μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου και στους τοίχους έβαλε αυτούς τους νέους υπό αγιοκατάταξη γύρους. Η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη γιατί και τον πατέρα Ιάκωβο γνώριζα και τον πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο γνώριζα που ήταν ηγούμενος στη Λογκοβάρδα και πολλές φορές ερχόταν στα νησιά των Κυκλάδων που η καταγωγή μου, η δική μου είναι από την Σμύρνη, ο πατέρας μου από την Σμύρνη ήρθε 18 ετών το 22 εκεί στην Σύρο που ήρθε, παντρεύτηκε και πήρε η μητέρα και η μητέρα την γυναίκα, σύζυγο, Συριανή και ερχόταν πολλές φορές εκεί ο πατήρ Φιλόθεος και μας εξομολογούσε και θυμάμαι εγώ τότε πολύ παλιά, όταν ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο, είχα πνευματικό, αλλά τον άκουσα ότι είχα πατήρ Φιλόθεος, τα πάω και σε εκείνον. Και με εξομολόγησε τον Άγιο Νικόλα που ξέρουμε όλους στο ναό, στον οποίο διακονούσε σαν μικρό παιδάκι, παπαδάκι, και στην οικία φοιτητής, να καθαρίσω το ιερό κλπ. Κλπ. Είδα το πρόσωπο του πατρός Φιλοθέου, αλλά δεν φοβήθηκα για ένα πολύ γλυκή σε βάθο πρόσωπο. Εξομολόγησε, αναπτέρωσε πνευματικά και όχι μία φορά και δύο. Και στην Τίνο που ήμουν ιεροκήρυξ, ο Παντελήνιο Ιερό Επίτρεπα της Ευαγγελιστρίας ως ιεροκήρυξ και εκεί ήρθε και εξομολογούσε και πήγαινε και εκεί. Και όταν έγινε η γνωστοποίηση της Αγίας Κατάταξης του Αγίου Παυσίου Παϊσίου, ο ιερεύς του είπε αμέσως, όταν το πτυχοφορήθηκε, λέω, φωνάξε τον αγιογράφο, τον πατέρα Σκλήρη, να βάλει το φωτοστέφανο. Και όταν έγινε η Αγίου Κατάταξη του πατρός Προφυρίου, το ίδιο που είπα, το βάλεις εκεί. Περιμένω, λέω, τον πατέρα Προφυρίου, και αυτός θα αναγνωριστεί
ήταν χριστιανοί του κόσμου για την προσφορά του και ο πατήρ Ιάκωβος και τον πατέρα Ιάκωβο Ήψευρα. Από κληρικός και φοιτητής που ήμουν. Και είπα στον πρόεδρο του Ιωλικού του Ιωλικού Συλλόγου ότι όταν μου είπε ότι είναι αυτή και εσείς την ευκαιρία που θα έχουμε να και για την λειτουργία στον Άγιο Γρηγόριο και στην χθεσινή σύναξη να έρθείτε λέει και στην Γερυβή και ανέβαλα την χριστή μου να βρίσκομαι εδώ κοντά και μου έκανε αυτή εμπειρία να μας θυμίσει. Από τότε λοιπόν, με την επικοινωνία που είχα ζωντανό με τον πατέρα Πορφύριο, που είχα πάρει πολλές φορές τις ευχές του, παρακαλούσα ειδικούς εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά από τόσες ενδείξεις και αποδείξεις σε γιορτός άγραφη για τον Αχτή και έγινε αυτό και για τον πατέρα Παΐσιο και για τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Παΐσιο να γνωρίσει, Παΐσιο να γνωρίσει και εκείνος συνάντηκο μαζί μου με ένα ομάδα πιστών επιστημόνων. Λέει, εσύ τι είπες τώρα, πώς είναι σε δύο αυτοί οι επιστήμονες. Α, και να με ρωτήσουν, ε, είχε και το φυλάκι και δείχνει μέσα. Αλλά, και να με ρωτήσουν, δεν ξέρω και εγώ, γράμμας. Και θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άγγιοι, οι σημερινοί, οι σημερινοί άγγιοι ήταν από την αρχή και δικούς εκκλησία τους. Επισήμως όμως κατέθεσε να συνεισφύγουν και μας βοηθούν και μας ενισχύουν και εγώ διαφωτίζουν για όσα έγραψα, για όσα είπα και για όσα πληροφόρησα σε όλους μας. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη την ευλογία που με έδωσε όταν πήγα χθε βράδυ κατά την συνέχιση την λήξη. Μπορώ να είμαι το βράδυ αύριο, δεν θα φύγω όπως. Μου λέει όπου θέλετε πηγαίνετε και όπου θέλετε κάνετε και έχω έχετε την ευλογία να πάτε όπου θέλετε. Θα τον ευχαριστήσω λοιπόν μέσα από την καρδιά μου γιατί απόψε με αυτά που άκουσα από όλους και με αυτό που θα σας σκέψουν όταν μου είπε ο Άγιος μου συγκινήθηκα και φεύγω όπως σας είπα προηγουμένως, προηγουμένως και ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό, την Πανταγία μας και τον Άγιο Δημήτρη τον Μεγάλο και πολιούχο της πόλεως αυτής της Αγιωτόπου και φεύγω και συγκινημένος και χαρούμενος πνευματικά και όπως είπα προηγουμένως με τις μπαταρίες πνευματικές φορτισμένες.